κύριος Ζωγάρας. Γεια σας. Ο κύριος Καραμόσχος, η κυρία Τριγυπίδου. Γεια σας. Γεια σας. Ιατρικό περιοδικό στην Ελλάδα. Το επόμενο διάστημα πιστεύουμε ότι θα επόμενα 3-4 χρόνια. Γιατί αυτό πολύ. Θα να πω ότι ως προσωπικά μου είναι εξαιρετικά. Οικείως με τον κύριο Τζίκα γνωριζόμαστε, όπως είπε πριν, επιλέξαμε να ασχοληθώ με την πολιτική από την εποχή που είχα δημιουργήσει τότε για λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας το πρώτο κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών που κατέβηκε σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Τότε όλα αυτά φαινόντουσαν εξαιρετικά πρωτοποριακά πράγματα για την Ελλάδα. Χαίρομαι όμως τώρα που διαπιστώνω ότι τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα νέων επιχειρήσεων που εφαρμόζουν στην πράξη τις αρχές τις οποίες πάντα πρέσβευα και ουσιαστικά αναπτύσσουν μια τεχνογνωσία η οποία δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια αγορά. Και χαίρομαι διπλά όταν μάλιστα κάποιες από αυτές τις καιροτόμες εταιρείες καταφέρνουν να κλείνουν τουλάχιστον την πρώτη φάση του κύκλου τους, να ασχολούνται για πολύ υψηλά ποσά σε άλλες εταιρείες ή σε άλλα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών από το εξωτερικό. Ήταν αρκετά τέτοια παραδείγματα ελληνικών εταιρεών τους τελευταίους μήνες. Μαζί με τον Υφυπουργό και σε συνεργασία πάντα με χίλιες τις περιφέρειες όπως η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που έχουν αγκαλιάσει την έννοια της καινοτομίας ως κεντρικό πλεονέκτημα. Έχουμε κάνει πολλά πράγματα για να στηρίξουμε αυτό το οικοσύστημα από φορολογικά κίνητρα, stock options με χαμηλότερη φορολόγηση μέχρι συγκεκριμένα ερευνητικά κεφάλαια τα οποία κατευθύνονται στην κατεύθυνση της εφαρμοσμένης έρευνας. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι έχουμε ακόμα πολλά βήματα να κάνουμε προκειμένου να αναπτύξουμε αυτό το οποίο αποτελεί το κρυφό μας κεντρικό πλεονέκτημα που δεν είναι άλλο από το ταλέντο των ανθρώπων μας εντός και εκτός Ελλάδος. Στέκομαι το ταλέντο και εκτός Ελλάδος, διότι για πρώτη φορά βλέπουμε τάσεις ενός αντίστοιχου brain drain, άνθρωποι οι οποίοι διαπιστώνουν, ίσως μας βοήθησε και σε αυτό η διαχείριση που κάναμε για τον κορονοϊό, ότι αξίζει τον κόπο να επιστρέψουν στην χώρα μας, προκειμένου να ασκήσουν εδώ πέρα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, γιατί πια δημιουργούνται εκείνες οι συνθήκες για να μπορέσουν να το κάνουν με πιο θετικές προοπτικές. Η Θεσσαλονίκη έχει έναν ξεχωριστό ρόλο να παίξει σε αυτό το νέο οικοσύστημα, πρωτοβουλίες οι οποίες αναπτύσσονται σε μια πόλη η οποία έχει το μέγεθος, έχει μια φυσική αγορά η οποία επεκτείνεται πέρα από τον ελληνικό σύνορο, αλλά κυρίως έχει το ανθρώπινο κεφάλαιο για να μπορεί να υποστηρίξει με τέτοια πρωτοβουλία. Και μιας και μιλάμε για big data, για analytics, πρέπει να σας πω κλείνοντας αυτή τη σύντομη τοποθέτησή μου, γιατί ο σκοπός μου είναι να ακούσω τις δικές σας σκέψεις, ότι η επεξεργασία των μεγάλων δεδομένων και τα ανοιχτά δεδομένα, τα οποία για μένα ήταν μια πολιτική επιλογή που την έκανα από την εποχή που ήμουν υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης το 2014, είναι πολιτικές οι οποίες δεν είναι μόνο προς όφελος της κοινωνίας, αλλά μπορούν να μας βοηθήσουν να αυξήσουμε αποτελεσματικά και πολύ ουσιαστικές data-driven, evidence-based δημόσιες πολιτικές. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δουλειά που έχουμε κάνει τους τελευταίους μήνες με τους αρκετά πολύ περίπλοκους αλγόριθμους τους οποίους έχουμε αναπτύξει και οι οποίοι μας βοηθούν να διαβάζουμε καλύτερα τα πολλά δεδομένα τα οποία έχουμε από την πανδημία για να σχεδιάζουμε καλύτερα δημόσιες πολιτικές, παραδείγματος χάρη, ο τρόπος με τον οποίο καταναίνουμε τα τεστ στις πύλες εισόδου είναι αποτέλεσμα μιας τέτοιας δουλειάς σε συνεργασία με έναν εξαιρετικό data scientist, τον Γιώργο Αντωνακόπουλο, ο οποίος αυτή μας στήριξε από το University of Southern California. Είναι ένα παράδειγμα το πώς τα δημόσια δεδομένα και η αναλυτική και η περίπλοκη αργότερη που κρύβονται πίσω από την επεξεργασία τους μπορούν να τεθούν στην διάθεση των δημόσιων πολιτικών και να μην είναι απλά εργαλεία τα οποία θα αξιοποιήσει μια εταιρεία με σκοπό το διάρκειο. Σταματώ
εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας και είμαι έτοιμος να ακούσω τις δικές σας σκέψεις και να απαντήσω σε ποιον δικές σας ερωτήσεις. Είναι ιδιαίτερη χαρά που είναι και η κυρία Κεραμέως εδώ, γιατί αυτό που θα πούμε στον Πρωθυπουργό πρέπει να το ακούσει και ο Υπουργός. Το σημαντικότερο εργαλείο που διασύνδεε τις επιχειρήσεις με τα πανεπιστήμια και τα ιδιωτικά ιδρύματα ήταν η πρακτική των φοιτητών. Ειδικά η εποχή που έκαναν πρακτική οι φοιτητές του ΤΕΙ πληροφορικής, σε επιχειρήσεις πληροφορικής, έδινε σε εμάς επιχειρήσεις πάντα ένα 50% των ανθρώπων μας μέσα από την πρακτική. Τα παιδιά, ειδικά τα κορίτσια που δεν είχαν πάει στο στρατό μετά, έμεναν τις έξι ανθρώπινες εταιρείες. Δηλαδή, εγώ λοιπόν το στρατό πήγα να μάθω τις επιχειρήσεις και δεν γνωριστεί. Τώρα με τα ΑΕΗ που γίνει όλα τα ΤΕΙ, φοβόμαστε να χάσουμε αυτό το εξάμεινο της πρακτικής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά, ειδικά της προφορικής, να έχουν μια εξάμεινη πρακτική σε επιχειρήσεις, αμοιβόμενη έτσι όπως ήταν εκείνο το πρόγραμμα του τότε του ΤΕΙ, γιατί διασυνδέει με ειδικές επιχειρήσεις, θα βρουν σίγουρα μια δουλειά γιατί οι επιχειρήσεις διψάνε για στελέχη και κλείνει και τον δρόμο της του έξω. Γιατί αν δεν έχει κάνει δουλειά εδώ εύκολα, είναι πιο γραμμένη εδώ. Μόνο αυτό θα πω κάτι άλλο, κύριε Τσίκα, θα συνεχίσουν οι υπόλοιποι. Όπως η μετανάστρια από Αθήνα, όπως είπαμε, που φέτος το καλοκαίρι, δέχτηκα αυτό το challenge για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, γιατί το να είσαι manager cluster είναι κάτι που είναι πλέον το μέλλον. Και το δεύτερο είναι γιατί το cluster το συγκεκριμένο αποτελεί κερδοφόρα εταιρεία. Είναι profitable organization και δεν μιλάμε για απλή έρευνα. Σκοπός είναι να μαζέψουμε από όλη την Ελλάδα τις ελληνικές εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί, να μπουν πάνω στο marketplace μας. Επειδή είμαι visioner, θα ήθελα το marketplace να μπει και πάνω σε άλλους cloud providers και θα αναπτύξουμε ταυτόχρονα και καινούργια προϊόντα. Δεν λέω ότι θα ανταγωνιστούμε την IBM ή τη Microsoft, αλλά σαφώς το target group μας είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και σε εξωτερικό. Σύμφωνα με μελέτες της Accenture, μπορεί στα επόμενα 15 χρόνια το AI να συμβάλλει σε αύξηση κατά 195 billion στο ΑΕΠ της Ελλάδος. Θέλουμε να έχουμε ένα μέρος σε αυτό και επίσης θέλω να ζητήσω από την κυβέρνηση κάτι πολύ συγκεκριμένο. Οι εφαρμογές αυτές που να αναπτύξουμε ή που έχουν ήδη αναπτυχθεί από τις εφαρμογές, από τα άτομα μέλη μας, από τις εταιρείες μέλη μας, να χρησιμοποιήσουν το δημόσιο σαν test bed και reference, γιατί είναι τα καλύτερα reference που μπορούμε να έχουμε. Αντί να υπάρχετε να απευθυνθείτε μόνο στις μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού, θα θέλαμε να δοκιμάσετε τις λύσεις μας. Έχουμε τελικά αρκετό ανθρώπινο δυναμικό, γιατί ο βασικό λόγο τον οποίο θεωρούμε ότι έχουμε σκεφτεί το πράγμα είναι το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερο. Για μένα, το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να έρθει από τρεις πλευρές. Η μία είναι η περαιτέρω ενίσχυση των τμήματων που έχουν μεγάλη ζήτηση και προφανώς έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στους αποφύτους τους καλές προοπτικές απασχόλησης στην αγορά εργασίας. Αυτό αφορά τη συνολική αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη. Με αφορμή και την όλη συζήτηση που έγινε τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τα κριτήρια και τον τρόπο με τον οποίο εισέρχονται οι απόφοιτοι του Λυκείου στην ανώτατη εκπαίδευση. Η πρόκειρη ανατοποίηση στον ΤΕΙ έφερε τα αποτελέσματα στα οποία αναφερθήκατε. Ο δεύτερος τρόπος είναι να προσεγγίσουμε τον κόσμο το εξωτερικό, ο οποίος αρθεί να ζήσει στην Ελλάδα και να απασχοληθεί στην Ελλάδα. Και ο τρίτος τρόπος, στον οποίο αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία, είναι το reskilling ανθρώπων οι οποίοι έχουν ένα STEM background και οι οποίοι μπορούν με ταχύτητα προγράμματα πιστοποίησης να αποκτήσουν εκείνες τις βασικές δεξιότητες, ώστε στη συνέχεια να τους πάρουν εταιρείες για να μπορέσουν να τους προσφέρουν μέσα από την επαγγελματική εμπειρία και την εκπαίδευση in-house τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν περισσότερο στο εξειδικευμένο αντικείμενο στο οποίο θα ασχοληθούν. Αλλά για μας το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι εξίσου σημαντική παράμετρος με το οικονομικό κεφάλαιο. Δεν θεωρώ ότι λείπουν σήμερα από τον κόσμο κεφάλαια, είτε ιδιωτικά είτε δημόσια, αλλά το πώς θα ενισχύσουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο και θα οικοδομήσουμε πάνω σε καλές πρακτικές που υπάρχουν. Αυτή είναι η μεγάλη μου έννοια, γιατί είναι βέβαιο ότι ο κλάδος αναπτυχθεί, όλος ο κλάδος του AI θα αναπτυχθεί ραγδαία και θα χρειάζονται άνθρωποι με εξειδικευμένες γνώσεις για να μπορούν να τον υποστηρίξουν. Καλησπέρα σας, Εξάρτη Κλειδίδου, υπεύθυνη του τομέα R&D στην Dotshop.
Λίγα λόγια για την Dot Shop. Έχει φέτος κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας, με έδρα στη Θεσσαλονίκη και κατάστημα στα Ιωάννινα και στην Ηράκλειο Κρήτης. Απασχολεί πάνω από 35 άτομα πλέον, που είναι οι περισσότεροι απόφοιτοι μηχανικοί, λογισμικού και εφαρμογών πληροφορικής από ελληνικά πανεπιστήμια. Οι τομείς εξειδίκευσης αφορούν κυρίως θέματα που έχουν να κάνουν με Big Data Analytics, με Internet of Things λύσεις για φορείς, οργανισμούς, μεγάλους οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, η Frontex, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, η Eurostat, η εταιρεία για την αρχή για την προστασία προσωπικών δεδομένων και έχουμε ένα πλήθος πελάτες που είναι από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού. Τελευταία υπάρχει μια μεγάλη δυναμική στον τομέα του AI με λύσεις σε machine learning και data hubs για IoT δεδομένα, καθώς επίσης και άλλες λύσεις σχετικά με AR και VR, θα έλεγα, για τους τομείς που φορούν κυρίως ευφυείς πόλεις, smart cities, και την ηλεκτρονική υγεία και γενικότερα στον τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού. Τα προβλήματα που τουλάχιστον στον τομέα του R&D που αντιμετωπίζουμε, νομίζω έχουν αναφερθεί, είναι δύο για μένα βασικά. Το ένα έχει να κάνει με τις ανάγκες απασχόλησης αρκετά εξειδικευμένου προσωπικού, υπάρχει μια δυσκολία ανέβρισης. Και το δεύτερο έχει να κάνει πάλι με το technology transfer, δηλαδή ενώ οι πελάτες μας είναι αρκετοί από το δημόσιο τομέα και τους έχουμε μαζί μας σε δοκιμαστικές λειτουργίες, στα ερευνητικά τουλάχιστον έργα, βλέπω ότι υπάρχει μια διαφορετικότητα έτσι στο βάθος των έργων που τουλάχιστον αναπτύσσουμε και κατά πόσο αυτά μπορούν μετά να εφαρμοστούν άμεσα στους οργανισμούς. Πολύ γρήγορα να πω μερικά πραγματάκια. Πρώτον, μέσα στο Σεπτέμβριο θα παρουσιάσουμε το Elevate Greece. Το Elevate Greece ξεκίνησε ως μια ιδέα ότι χρειαζόμαστε ένα εθνικό μητρό νεοφυλών επιχειρήσεων, γιατί αυτή τη στιγμή η πολιτεία δεν ξέρει πόσες νεοφυείς επιχειρήσεις έχει, σε ποιες τομείς είναι, πόσους εργαζόμενους έχουν, πού βρίσκονται. Και μαζεύοντας λοιπόν όλες τις νεοφυείς επιχειρήσεις της χώρας, με αυστηρά κριτήρια βέβαια, θα έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε, να εκμεταλλευόμαστε κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία. Είτε αυτό είναι η κάλυψη του μισθολογικού κόστους κατά 50% που εξετάζουμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είτε είναι επιπλέον φορολογικά κίνητρα, είτε είναι οι περιφέρειες, ας πούμε, που θέλουν να ενισχύσουν τις νομικές επιχειρήσεις της περιφέρειάς τους. Γιατί το κάνουμε αυτό το πράγμα? Το κάνουμε για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα σε επίσης επιχειρήσεις. Ανέφερε ο Πρωθυπουργός πολύ σωστά το κίνητρο για τα stock options που ψηφίστηκε το Δεκέμβριο. Δεν ξέραμε όμως σε ποιους εφαρμόζεται και γι' αυτό δεν έχει βγει και κοινή υπουργική απόφαση για τα stock options. Τώρα που θα έχουμε τις νοφιείς επιχειρήσεις, θα μπορούν και τα stock options αλλά και όλα τα χρονικά κίνητρα, ειδικότερα για τις νοφιείς επιχειρήσεις, να εφαρμόζονται για αυτές. Και είναι ένα εργαλείο εξωστρέφειας, το οποίο είναι στα αγγλικά, στην πραγματικότητα, σκεφτείτε, είναι ένα ψηφιακό matchmaking. Δεν θα πω παραπάνω το LVPs, θα το δείτε το αμέσως μόνο χρονικό διάστημα. Spin-off. Ξεκινήσαμε κατευθείαν σε συνεργασία και με το Υπουργείο Παιδείας να κωδικοποιήσουμε την νομοθεσία των spin-off, να δώσουμε περισσότερα κίνητρα σε μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές για να δημιουργούν spin-off και spin-out εταιρείες. Και είναι όριμο πλέον στο επόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα είναι νόμος του κράτους. Μετά, εκτός από τα Technology Transfer Offices, τα οποία θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε άμεσα, μάλιστα σε μελέτη που έχουμε κάνει με το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ευκομείας, που με πείτε χρειάζονται 5 καινούργια πλήρως με μεγάλο δυναμικό σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους, αλλά 5 γραφεία σε όλη την χώρα. Προσπαθούμε επίσης να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε επιπλέον κίνητρα στο να συνδέσουμε την έρευνα με την επιχειρηματικότητα. Θα αυξήσουμε κατά πολύ τον προϋπολογισμό στο ερευνό, δημιουργό και ανατομό, στην δεύτερη παρέμβαση για προτάσεις οι οποίες αριστεύσανε
αλλά είχαν εγκριθεί μη χρηματοδοτές γιατί ήταν μικρός ο προϋπολογισμός. Και μιας και μιλάμε για clusters και ειδικότερα για το AI, τρέχει ακόμα η προκήρυξη που έχει βγάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τα clusters. Και ακόμα και εκεί πέρα υπάρχει το ενδεχόμενο αύξηση του προϋπολογισμού, γιατί βλέπουμε ότι υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν θέλω να μονοπολίσω, έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Το μόνο το οποίο θέλω να σας πω είναι παρακολουθήστε λίγο τις εξελίξεις μέσα στο Σεπτέμβριο για το Elevate Greece, που θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στην χώρα. Διατησή μας, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ξέρουμε σε ποιο υποσύνολο θέλουμε να καθιερθούμε, αν θέλουμε να κάνουμε μια διακριτή πολιτική πέραν των οριζόντιων πολιτικών που αφορούν όλες τις επιχειρήσεις. Μειώνουμε το φόρο υπόστελεση, το φόρο εισοδήματος. Το μειώνουμε για όλες τις επιχειρήσεις. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι πρόσθετο για το κομμάτι των startup στην κοινωνική και επιχειρηματικότητα, πρέπει καταρχάς να ξέρουμε σε ποιους ακριβώς μπορούμε να απευθυνθούμε και χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν και θα υπάρχουν και περισσότερα. Δηλαδή, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή καθόμαστε και πάνω σε πρόσθετους πόρους πάρα πολλούς από το recovery fund, του οποίου δεν είχαμε στη διάθεσή μας, πέρα και πάνω από τα προγράμματα, τα τομεακά, το νέο ΕΣΠΑ. Φανταστείτε ένα δεύτερο ΕΣΠΑ το οποίο είναι στοχευμένο και πρέπει να αποφευθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα σε τομείς οι οποίοι κατεξοχήν είναι digital green, δηλαδή έρχονται κάθονται πολύ κοντά στα ενδιαφέροντα των εταιριών. Άρα χρηματοδοτικά χρήματο διαθέσιμο ευρωπαϊκό θα υπάρχει. Η δουλειά μας είναι να σχεδιάσουμε σωστά χρηματοδοτικά εργαλεία που να τα αποκρίνουν στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Τελειώνοντας, Νίκη, θα τα προσθέσεις κάτι εσύ στο... Πολύ κάνω πρακτική άσκηση. Έχετε δίκιο. Το όλο πλαίσιο χρήζει σημαντικής ενίσχυσης. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο που έρχεται για την τριτοβάθμια εκπαίδευση θα υπάρχουν ρυθμίσεις που ακριβώς θα ενισχύουν αυτή τη δυνατότητα, θα τη θωρακίζουν περισσότερο και από ασφαλιστική σκοπιά. Άρα, όλες αυτές τις παθογένειες, ο σκοπός είναι να ενισχύσουμε συνολικά το θεσμό της πρακτικής άσκησης. Δεύτερο σημείο, αναφορικά με αυτό που είπατε για τους φοιτητές πληροφορικής και πώς εν τέλει μπορούμε να φέρουμε πιο κοντά την εκπαίδευση με πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Θα έλεγα ότι αυτό είναι ένας μεγάλος στόχος εν γέννη της εκπαίδευσης, όπως αντιλαμβανόμαστε. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι στους οποίους δουλεύουμε παράλληλα για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και αναγκών της αγοράς εργασίας. Ο ένας είναι ξεκινάει από το σχολείο, από το σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, γιατί από εκεί μπαίνουν οι βάσεις. Τα νέα παιδιά να ξέρουν τι ακριβώς συνεπάγει το κάθε επάγγελμα, πρακτικά τι σημαίνει το κάθε επάγγελμα. Δεύτερον, η πρακτική άσκηση που αναφέραμε προηγουμένως. Τρίτον, η ουσιαστική αναβάθμιση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οποία στη χώρα μας νομίζω έχουμε πεδίο δόξου λαμπρό να την αναβαθμίσουμε ουσιαστικά. Τέταρτον, το είπε και ο κ. Πρωθυπουργός, η αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη, προφανώς στη βάση της ζήτησης των υποψηφίων, αλλά και της ζήτησης των αναγκών της αγοράς εργασίας. Διότι τα δύο δεν συνάδουν πάντοτε και πρέπει να έχουμε κατά νου ακριβώς τι χρειάζεται η χώρα, τι εξυπηρετεί τις εθνικές ανάγκες, τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας. Γίνεται μια προσπάθεια μέσω της ίδρυσης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης νωρίτερα φέτος για τη συνολική αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη στη βάση μελετών σκοπιμότητας, βιωσιμότητας, ακαδημαϊκά κριτήρια, άρα τι πραγματικά εξυπηρετεί και την εκπαίδευση και τις ανάγκες αγοράς εργασίας. Και το τελευταίο, η καλύτερη σύνδεση μεταξύ της πανεπιστημιακής έρευνας και των αναγκών της αγοράς εργασίας, να θέλουμε πανεπιστημιακή γιατί αυτή εμπίπτει περισσότερο εμπίπτει στο Υπουργείο Παιδείας, παρότι η συνεργασία είναι πραγματικά εξαιρετική με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Άρα, πώς θα ενισχύσουμε περαιτέρω την πανεπιστημιακή έρευνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και εκεί και το technology transfer, το οποίο δουλεύουμε από κοινού με το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχει να διαδραματίσει κέριο ρόλο. Ευχαριστώ πολύ. Και μας έδωσε και άλλες ιδέες. Στον ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ. Τι ωραία που είστε εδώ πέρα. Γεια σας. Ουσιαστικά ασχολούμαστε με έργα. Ναι. Πέρυσι, ναι. Πολύ μεγάλο κομμάτι πλέον γίνεται από εμάς. Ναι. Εδώ ξεκίνησε το πρώτο training του. Ναι. Καταπληκτικό είναι που κανείς είχε δουλειά και το μόνο. Καταπληκτικά. Ναι. Αλλά μεγαλώνοντας, ναι. Αρχίσαμε σιγά σιγά, ναι. Και επεκταθήκαμε και στους πιο κατορόφους. Είχαμε κάνει μια επιφωνία. Και στην Θεσσαλονίκη. Έχουν έρθει κάποια την Αθήνα.
Καλημέρα σας. Όχι ένα μεγάλο όπως αυτό τον αποφύτω με 80% από την Ουγάντα απευθείας σε εμάς. Τεχνολογία. Έχετε κάνει και δικό σας internal training, πόσο κάνετε? Από τα 350 άτομα. Η δύναμη αυτού του χώρου είναι με τον κόσμο γεμάτο, με τη ζωντάνια που αντλείς από μέσο όρο που έχει επιτύχει 28 χρόνια. Να καταλάβει το σύστημα αν η εικόνα αυτή αντιπροσωπεύει λογαριασμό ενέργειας ή λογαριασμό ρεύματος και να σου προτείνει αν μπορείς περνώντας σε άλλη εταιρεία να πάρεις καλύτερη τιμή. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Νομίζω ότι οι εφαρμογές ατελείωτες. Έλεγα σε μια προηγούμενη συνάντηση που είχαμε ότι πώς χρησιμοποιούμε Big Data Analytics τώρα για την πανδημία. Και όλη η δουλειά που έχουμε κάνει με τους έξυπνους αλγόριθμους για το testing το οποίο το κάνουμε, που έχει γίνει αντικείμενο πολύ μεγάλο ενδιαφέροντος και, και από το εξωτερικό. Οπότε και για μας οι εφαρμογές για δημόσιες πολιτικές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αυτό που κάνανε τα παιδιά, γιατί ουσιαστικά 350 άνθρωποι εδώ και καινούργιοι φοιτητές, οι οποίοι μόλις έχουν τελειώσει, δημιουργούσαν και μια εφαρμογή δικιά μας, τη λέμε Dakar, Deloitte Car. Carpooling, γιατί έρχονται από διαφορετικές περιοχές. Ναι, γιατί μια εφαρμογή. Γιατί, το άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι πώς η πρόσβαση εδώ. Δεν είναι δυσκολή, γιατί υπάρχουν λεωφορεία στη λεωφόρο ακριβώς από κάτω. Και ουσιαστικά και με το carpooling σύστημα που λειτουργούν τα παιδιά καταφέρνουν και έρχονται εδώ. Και είμαστε στη διαδικασία να βάλουμε και λεωφορεία, γιατί μεγαλώνουμε ακόμα και να αναπτυχθούμε κι άλλο. Οπότε θα έχουμε κάποια λεωφορεία για να μπορούμε. Από το κέντρο. Από τις δύο περιοχές, ανατολικά-δυτικά, για να μπορούμε να έρθουμε. Ο σταθμό του μετρό, όταν το καλό λειτουργήσει. Θα πρέπει να βάλετε λεωφορεία από εκεί. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Θα καταφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας.